Παρακαλείται ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Στάθης Αναστασόπουλος για το χαιρετισμό του. Ενδεσιμολογιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κύριε Πρόεδρε της ΙΚΙΚΙΣ, θέλω και εγώ να εκφράσω τη χαρά μου για αυτή την διοργάνωση και προς τους φορείς που συμμετέχουν, με προεξάρχοντα το Δήμο, το Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν, όπως το Επιμελητήριο, οι φορείς εστίασης, οι δύο και η ΣΥΚΙΚΙ βεβαίως. Θέλω λοιπόν να πω ότι μέσα σε αυτή την δυσκολία που διανύουμε λόγω κλιματικής κρίσης και που τα φαινόμενα ζημιών είναι επαναλαμβανόμενα, σαν αυτό που είπε ο κύριος βουλευτής πιο πριν, είναι απρόβλεπτες οι καταστάσεις και η υπόθεση πρωτογενούς τομέα είναι και θέμα της κυβέρνησης και των φορέων, της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, αλλά και κυρίως των ίδιων των παραγωγών, αφού όμως στηρίζονται στα δύσκολα. Υπάρχει πρόβλημα. Την Δευτέρα έχουμε ένα περιφερειακό συμβούλιο που θα συζητήσουμε για όλα τα προβλήματα που έχουν υποστεί διάφορα προϊόντα όπως ακαρπία, επομένως ελαιόλαδο και ελιές βρόσιμες, σταφύλια, τεράστιες ζημιές, σίκα και όλα τα άλλα τα προϊόντα όπως εσπεριδοειδή και μήλα και κεράσια κλπ. Σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου. Άρα λοιπόν, δεν φτάνει μόνο να προσπαθεί ο παραγωγός, πρέπει και οι φορείς όλοι και η κυρίως κυβέρνηση αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους στηρίζει μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και κάθε φορά ξεφυτρώνει και ένα καινούριο πρόβλημα. Πάντως αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν τη δυνατότητα για να δοθεί προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας. Ήδη η τιμή του ελαιολάδου έχει δώσει μια ανάσα στους ελαιοπαραγωγούς, η καλή τιμή, αλλά πρέπει με τη μεταποίηση να μπορέσουμε να καθιερώσουμε τέτοια προστιθέμενη αξία σε όλα τα προϊόντα μας. Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες τυποποιητές και παραγωγούς, συγχαρητήρια στο Δήμο, στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και σε όλους τους συμμετέχοντες. Ελπίζω από εδώ και πέρα, γιατί η υπόθεση είναι συνεργασία όλων. Όλοι ενωμένοι λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω, συνεργαζόμενοι ο καθένας από το πόστο του, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική παραγωγή, το εισόδημα των αγροτών και τα ίδια μας τα προϊόντα που δίνουν και εθνικό εισόδημα, θα έλεγα γενικότερα. Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια κύριε Σκοπετέα και κύριε Δήμαρχε, και εύχομαι όλοι από εδώ και πέρα να πάμε ακόμη πιο ενωμένοι μπροστά για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες.